24 συνολικά πρόσφυγες και μετανάστες. Και δείξαμε πριν από λίγο, συνδεθήκαμε με τον Πειραιά, κύριε Κυρίτση. Υπάρχει ενδιαφέρον να φύγει ο κόσμος τελικά από τον Πειραιά να πάει στο Σκαραμαγκά? Ναι, σήμερα γίνεται μια μεγάλη μετακίνηση. Ο στόχος είναι να μετακινηθούν 700 μέχρι το τέλος ημέρας. Mm-hmm. Που με τους όρους του Πειραιά είναι μια μείωση του πληθυσμού στον Πειραιά της τάξης του 25%. Είναι πολύ σημαντική, ναι. Γιατί είναι 3.758 στον Πειραιά, μα φύγουν οι 700 σήμερα και δεν έρθουν και άλλοι. Γιατί αυτό είναι το... Οι ροές πώς είναι από την Τουρκία? Οι ροές είναι μειωμένες. Mm-hmm. Είναι... αυτό το επίπεδο ροών είναι ένα επίπεδο, εάν διατηρηθεί, είναι αρκετά ικανοποιητικό. Mm-hmm. Να μείνουμε λίγο στον Πειραιά. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι θα φύγουν 700 άτομα, στον Πειραιά θα παραμείνουν ακόμη 3.000. Δεν είναι μικρός ο αριθμός. Για αυτούς ο προγραμματισμός. Μέχρι το τέλος εβδομάδας νομίζω είναι άλλοι 1.500 να φύγουν mm-hmm. προς το Σκαραμαγκά κυρίως. Mm-hmm. Η λογική είναι ότι μέσα στη μεγάλη εβδομάδα να μην έχουν μείνει παρά μόνο μερικές λίγες εκατοντάδες. Η προσπάθεια θα είναι όμως να φύγουν όλοι. Γιατί θυμάμαι μια δική σας δήλωση που λέγεται ότι ακόμη και αν θέλαμε να φύγουν κάποιοι άνθρωποι, είτε από την Ιδωμένη είτε από τον Πειραιά, δεν είχαμε πού να τους πάμε. Τώρα σιγά σιγά υπάρχουν αυτές οι δομές και πού είναι αυτές οι δομές? Ναι, τώρα σιγά σιγά υπάρχουν αυτές οι δομές. Είναι στον αέρα τώρα και μια γρήγορη εκδήλωση ενδιαφέροντος για βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους, οι οποίοι έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν ήδη εγκαταστημένη μια υποδομή. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε? Βιομηχανική και εμπορική χώρη δηλαδή? Ένα παλαιό εργοστάσιο που έχει έναν στεγασμένο χώρο που έχει ίδρυυση, αποχέτευση, mm-hmm. ηλεκτροδότηση και μέσα στον οποίο μπορούν να μπουν κάποιες σκηνές, οι οποίες δεν είναι αυτές οι σκηνές που ξέρουμε. Υπάρχουν και κάποιες άλλες σκηνές οι οποίες είναι υψηλότερων προδιαγραφών, εν πάση περιπτώσει, είναι σαν σπιτάκια. Mm-hmm. Αυτές μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να στεγάσουν πολύ κόσμο. Επίσης έχουν και υπαίθριους χώρους. Αυτές οι εγκαταστάσεις όπου επίσης μπορεί κάποιος κόσμος να στεγαστεί. Είναι σημαντικό να υπάρχουν οι χώροι αυτοί και είναι σημαντικό να έχουν εγκαταστημένες βασικές υποδομές. Δηλαδή η αποχέτευση, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι που καθυστερεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Άμα υπάρχει ήδη εγκαταστημένη σε ένα χώρο, και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή παρά το γεγονός ότι είχαν βγει διάφοροι και λέγανε ότι τι θα κάνετε με τους βιομηχανικούς χώρους, θα τους κάνετε το ένα, θα τους κάνετε το άλλο, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος διαπιστώνουμε ότι η προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση. Α, εννοείται από ιδιοκτήτες που έχουν χώρους καινούς, Ναι, γιατί... Εντός της Αττικής είναι αυτά? Στην περιφέρεια, ας πούμε, της πρωτεύουσας, στην γενικότερη, ας πούμε, και... π.χ. και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την ευρύτερη. Μάλιστα. Mm. Από εκεί και πέρα, τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι η Ιδωμένη. Mm. Το Κελπνό προειδοποίησε και έστειλε και ένα φυλάδιο, μας έλεγε πριν από λίγο ο Παύλος Σαρόγλου, σε πρόσφυγες και μετανάστες, ότι δυσκολεύουν τα πράγματα αρκετά. Είναι και καλές ημέρες, έρχεται και καλοκαίρι, κάνει και πολύ ζέστη στην χώρα μας. Εκεί πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα, γιατί εκεί είναι 10.000 οι άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα είναι δουλειά του Κελπνό να προειδοποιεί, καλά κάνει. Βεβαίως. Και προειδοποιεί, καλά κάνει και μερικές φορές, άμα τα λέει και λίγο υπερβολικά. Είναι υπερβολικό το Κελπνό? Όχι, δεν λέω ότι είναι υπερβολικό, αλλά είναι καλό να προειδοποιεί και να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου πριν υπάρξει πραγματικός κίνδυνος, πριν υπάρξει πραγματική ανάγκη, προκειμένου να μην φτάσουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Από εκεί και πέρα. Ποντάρουμε πολύ για την Ιδωμένη σε μια δομή την οποία φτιάχνει το κράτος μαζί με τον ΟΗΕ στα Λαγκαδίκια. Mm-hmm. Ελπίζαμε να είναι ήδη σε θέση να τραβήξει κάποιον κόσμο. Χωρητικότητα. Αλλά γύρω στα 1.800 με 2.000 ναι. άτομα. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες λίγες ημέρες θα αρχίσει και από εκεί να φεύγει κόσμος. Και ναι. με αυτόν τον τρόπο περίπου προχωράει η κατάσταση. Από το πρωί ξεκίνησε μια επιχείρηση με την συνδρομή της αστυνομίας για να απομακρυνθούν οι σκηνές από τη σιδηροδρομική γραμμή. Μέχρι στιγμής η σιδηροδρομική γραμμή άνοιξε για λίγο ναι. και έχει ξανακλείσει. Ναι. Η επιλογή είναι η σιδηροδρομική γραμμή να ανοίξει, όπως άνοιξε το πρωί χωρίς βία και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι με επιμονή και αποφασιστικότητα από την πλευρά των αρχών, η γραμμή θα ανοίξει και θα παραμείνει ανοιχτή. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κύριε Κυρίτσα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, είναι 300 τόσα βαγόνια εγκλωβισμένα. Είναι πολλά εμπορεύματα, πολλές επιχειρήσεις περιμένουν να βγάλουν προϊόντα, να πάρουν προϊόντα. Εξ όσων γνωρίζω, αυτή είναι μια απόφαση άμεσα να ανοίξει και να παραμείνει ανοιχτή η γραμμή και νομίζουμε ότι θα υπάρχει και κατανόηση από την πλευρά του κόσμου που είναι εκεί. Εντείνουμε και την προσπάθεια να τους ενημερώσουμε για το πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει αυτή η γραμμή και ότι δεν είναι κάτι το οποίο
πιέζει κανέναν άλλον για να ανοίξουν τα σύνορα ή για να δημιουργήσει κάποιο είδους ηθικό πρόβλημα στην Ευρώπη, αλλά απλώς δημιουργεί προβλήματα στη χώρα. Θέλω όμως με την ευκαιρία να πω και κάτι, επειδή έχει γίνει μια παρεξήγηση σχετικά με την επίσκεψη του Πάπα, που έτυχε παγκόσμιας προσοχής μεγαλύτερη από την ελληνική. Τι έκανε ο Πάπας? Ο Πάπας, φεύγοντας, πήρε μαζί του 12 ανθρώπους, 12 πρόσφυγες. Αυτοί ήταν όλοι του προηγούμενου καθεστώτος, δηλαδή πριν τη συμφωνία ΕΕ Τουρκίας. Ήταν δηλαδή το ίδιο καθεστώς των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Το μήνυμα λοιπόν του Πάπα ήταν σαφές έναντι της ολιγορίας η οποία επιδεικνύεται από τους εταίρους στο ζήτημα της μετεγκατάστασης. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το θέμα, διότι καθώς θα ξεκινήσει η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνολικός προσφυγικός πληθυσμός θα ελαττωθεί από τη μία. Από την άλλη, κόσμος ο οποίος ακόμα εννοεί να βρίσκεται σε άτυπες δομές όπως είναι οι δομένοι, θα μετακινηθεί στους χώρους φιλοξενίας από όπου θα τρέξει αυτή η διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να τρέξει από εκεί. Για τι δέσμευση έχουν οι Ευρωπαίοι και πόσους να πάρουν στην δική τους επικράτηση? Σε δύο διαδοχικές. Και δεύτερον, τι δέσμευση έχουμε εμείς να κρατήσουμε στην Ελλάδα, γιατί κάποια δέσμευση έχουμε και εμείς. Σε δύο διαδοχικά ευρωπαϊκά συμβούλια του 2015, με βάση τις αναλογίες του πληθυσμού, έπρεπε να φύγουν από την Ελλάδα 66.000 άτομα. Με βάση μια κατεύθυνση την οποία έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την συμφωνία ΕΕ Τουρκίας, έπρεπε 6.000 άτομα να μετεγκατασταθούν εντός του Απριλίου, πράγμα το οποίο δεν βλέπουμε να συμβαίνει και γι' αυτό είμαστε πιεστικοί προς τους εταίρους, και ο αριθμός αυτός να φτάσει στα 20.000 άτομα μέχρι τα μέσα του Μαΐου. Στην περίπτωση που όχι να γίνει αυτό, αλλά αν το προσεγγίσουμε έστω, νομίζω ότι από εκεί και πέρα το προσφυγικό θα είναι σε μια κατεύθυνση σχετικά εύκολης αντιμετώπισης. Πάντως, από τις 66.000 άτομα, πόσο έχουν φύγει μέχρι στιγμής? Ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, δηλαδή λιγότεροι από χίλιους. Λιγότεροι από χίλιους. Υπάρχει μια αλληγορία. Θέλω να επισημάνω ότι η μόνη χώρα η οποία έχει εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της και έντονα και στο ανώτερο δυνατό επίπεδο ήταν η Πορτογαλία, η οποία έχει μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία δήλωσε τη διάθεση να πάρει 10.000 ανθρώπους, που είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που τις αναλογούν. Γιατί όμως γίνομαι κακός τώρα, αν πω ότι δεν μας υπολογίζουν σε αυτό το κομμάτι? Όταν από τις 66 μου λέτε ότι έχουν περάσει μόνο 1.000, κάει κάτω από 1.000. Και τι μπορεί να κάνουμε εμείς? Είναι το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει και η Ιταλία, γι' αυτό και όλα η Ελλάδα και η Ιταλία προσπαθούν να συγχρονίσουν τον βηματισμό τους σε αυτό το θέμα. Και να σας πω και όλα ότι και η επίσκεψη του Πάπα είχε και μια ιταλική πτυχή, διότι βλέπουμε ότι αυτές τις ημέρες φτάνουν στις ιταλικές ακτές ή στη Λαμπεντούζα κυρίως 2 και 3 και 5.000 άνθρωποι την ημέρα. Δηλαδή έχουμε μια εικόνα η οποία θυμίζει την εικόνα του φθινοπόρου σε εμάς. Τώρα όπως είμαστε, κύριε Κυρίτση, πρέπει να μάθουμε και να προετοιμαστεί η ελληνική κοινή γνώμη για αυτόν τον αριθμό που μιλάμε τώρα. Ας πούμε ότι δεν αυξηθεί. Για τους 53.000, ότι θα τους φιλοξενήσουμε στη χώρα μας, θα είναι μαζί μας, με την έννοια ότι ούτε επαναπροώθηση στην Τουρκία λειτουργεί όπως περιμέναμε, ούτε οι προωθήσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως μας είπατε, λειτουργεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε εμείς να φιλοξενήσουμε 50.000. Να τους φιλοξενήσουμε για ένα διάστημα μπορούμε και το κάνουμε και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με καλύτερο τρόπο. Το διάστημα θα είναι 2-3 χρόνια που είχε ακουστεί. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά από αυτούς τους 55.000 ανθρώπους, ένα κομμάτι θα επιστρέψει στις χώρες τους εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση, ένα κομμάτι θα πάει στην Ευρώπη και ένα κομμάτι θα μείνει εδώ. Έχετε υπολογίσει περίπου πόσοι? Δεν είναι δυνατόν να γίνει τέτοιου είδους υπολογισμός αυτή τη στιγμή, διότι λείπουν κρίσιμες παράμετροι, που δεν είναι μόνο η ταχύτητα, ο ρυθμός και η διαθεσιμότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Έχει να κάνει και με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, έχει να κάνει και με το πώς θα εξελιχθούν πολιτικά τα πράγματα από εδώ και στο εξής κτλ. Πολιτικά πού? Εδώ στη χώρα μας? Όχι, στην Τουρκία αναφερόμουν περισσότερο, επειδή επίκειται και μια συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Ερντογάν, επίκειται μια συνάντηση του πρόεδρου Ομπάμα με την κυρία Μέρκελ, όπου ο πρόεδρος Ομπάμα θα βάλει και το προσφυγικό και την οικονομία. Συσχετίζει τα δύο ζητήματα με έναν τρόπο, αν μη τι άλλο, πρακτικό.
Ναι. Έχετε συνυπολογίσει και τις αντιδράσεις των κατοίκων, ενώ των ελλήνων κατοίκων, διότι έχουμε δει περισσότερες και στην Ιδωμένη, είχαν και πορείες προχθές και στη Λέσβο και σε άλλα σημεία που έχουμε. Στη Λέσβο που ήμουν πρόσφατα, νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Δήμαρχος εκεί και οι τοπικές αρχές κατάλαβαν ακριβώς τι παίζεται, προσαρμόστηκαν και κερδίζουν τώρα από αυτό. Δεν εννοώ κερδίζουν οικονομικά. Στην Ιδωμένη, εντάξει, είναι λογικό. Ένα μικρό χωριουδάκι εκ των πραγμάτων φιλοξενεί έναν μεγάλο καταβλισμό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο μεγάλος καταβλισμός έγινε μεγάλος καταβλισμός από τη στιγμή και μετά που κλείσαν τα σύνορα. Πιο πριν ήταν ένα συνοριακό πέρασμα άτυπο. Ναι, γιατί ήταν τράνζιτ όμως, γιατί ναι, που ήταν 1.000-1.500 κτλ. Προφανώς δεν πρόκειται και δεν έχουμε την απέτηση ένα χωριό σαν την Ιδωμένη να υποστηρίξει έναν καταβλισμό 10.000-15.000 για πολύ. Με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ κοντά μας, πρέπει να σας ρωτήσω και για τα πολιτικά. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι πώς ήταν την επίσκεψη του κυρίου Τσακαλώτου στην Αμερική. Δηλαδή να κάνω πάλι τον κακό. Πήγαμε με 5,4 δις και γυρίσαμε με 9. Μπορώ να το σχολιάσω αυτό, αλλά ο ρόλος τον οποίο έχω αναλάβει είναι τέτοιος που δεν πρέπει να κάνω τέτοιου είδους σχόλια. Αλλά είστε μέλος της κυβέρνησης, γι' αυτό λέω. Ένα σχόλιο θέλω. Εντάξει, είναι, η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι και για όποιον ακόμα διατηρούσε επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν κάποιοι από τους εταίρους ή από τους δανειστές, η περίπτωση της διαρροής από τα WikiLeaks έδειξε ότι και πέρσι ακολούθησαν μία συνειδητή προσπάθεια να εξοντώσουν την κυβέρνηση και το λαό και ότι αυτό επεδίωκαν να κάνουν και φέτος. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην επιτρέψει να γίνει τέτοιου είδους πράγμα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και τα καλύτερα σε αυτό το θέμα. Και στο προσφυγικό βεβαίως. Και στο προσφυγικό και στην οικονομία. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.